auxiliado com efeitos que não ferem. Είμαι ο Αλέξανδρος Ελευθέριος Ελευθερωσίδης, υπεύθυνος σπουδισμού. Είμαι ο Χάρης Μανώλας και είμαι υπεύθυνος πρώτου. Είμαι η Αγγελία Λινέου και είμαι ενδυματολόγος. Είμαι η Χριστίνα Νεφέλη Βιλίουκα και είμαι υπεύθυνη για μαθητιές. Είμαι ο Ηλίας Κωνσταντινίδης και είμαι υπεύθυνος υπολογιστή. Είμαι ο Λάσος Φρέντ Βασιλίδης και είμαι διακοσμητής. Γιάννης Ελευθεριάδης, πολίτης. Σέις Χατζαρίδης, κάμερα μάν. Είμαι η Αναστασία Παπαδοπούλου και είμαι υπεύθυνη μουσικής. Είμαι η Μαγδαλίνη Ιωαννίδου και είμαι υπεύθυνη για το ημερολόγιο γυρισμάτων. Είμαι η Μαρίνα Βλαχοπούλου και είμαι το γενικό καθηκόν. Είμαι η Σοφία Καρόζη και είμαι φοιτητής σεναρίου. Είμαι ο Άγιος Σταματιζόπουλος και είμαι υπεύθυνος του δημοσίου. Είμαι ο Ντράκ Τρακυλίδης και είμαι ο Περατέρ. Ναι! Καλημέρα σας! Καλημέρα σου, Μαρίνα μου! Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά σας. Λοιπόν, γιατρέ, τι λένε τα αποτελέσματά μου? Λοιπόν, Μαρίνα, όπως βλέπω και από τις εξετάσεις, όλα τα προβλήματα που έχεις, οφείλεται ότι είσαι αλλεργική στα πορτοκάλια. Αν σταματήσεις να τρως πορτοκάλι, δεν θα έχεις πια κανένα πρόβλημα. Κατάλαβες, Μαρίνα? Κατάλαβα, γιατρέ. Και δεν θα ξαναφάω ποτέ πια πορτοκάλια. Και επειδή έμαθα ότι θα αλλάξεις σχολείο, θέλω και στο καινούργιο σχολείο που θα πας να ενημερώσεις τους δασκάλους και τους συμμαθητές σου ότι είσαι αλλεργική στα πορτοκάλια. Αν φας κατά λάθος πορτοκάλια, θα σε πάνε οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Φυσικά, γιατρέ, ευχαριστώ. Τη λένε Μαρίνα και θα ήθελα να την κάνετε καλή σας φίλη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μαρίνα. Κάθισε. Εκεί στην αδειάνεση. Παιδιά, ησυχία. Αργυρό, έλα στον πίνακα. Λοιπόν, παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 34, που είχαμε το πρόβλημα 2. Ας κάνουμε, παιδιά, όλοι μαζί την εξίσωση. 15 συν χ ίσον 24. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για να φάμε το υγιεινό πρωινό μας. Σας αφήνω να το ευχαριστηθείτε και θα τα πούμε σε λίγο. Και ήσυχα. Μου είδα που είναι. Θα πάω. Είναι πολύ βαριά. Γιάννη, ένα λίγο να μου βοηθήσει να τα πειράσουμε. Να μένω στο κλίμα. Μαρίνα, τρώμε μόνο πορτοκάλια. Μας αρέσουν πολύ. Πέστε ρε Γιάννη, τα πορτοκάλια είναι τέλειο. Γιάννη, δώσ' μου και σε μένα! Δεν ξέρω. Εγώ, ξέρετε, είμαι αλλεργική στα πορτοκάλια. Είναι μια από εμάς και όμως θα περνάς. Ξέρω το τι θέλεις και το τι πρέπει.
μπορείς, κάνε ό,τι κάνουμε κι εμείς. Γιο! Καλά κοιτά. Παιδιά, ποιος θα μας διαβάσει το κείμενο στη γλώσσα? Κωνσταντίνα? Κάποια στιγμή τα φώτα σβήνουν και ο πλανόδιος παραμυθάς βγαίνει στη σκηνή και αρχίζει αμέσως να διηγείται την ιστορία του. Τα πιτσιρίκια με μάτια γουρλωμένα και στόματα μισάνυχτα καταπίνουν συνεχώς αχόρταγα τις εικόνες. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, οι εξαιρετικοί ηθοποιοί, τα πολύχρωμα φώτα, τα εντυπωσιακά σκηνικά και κουστούμια, οι γλυκές μελωδίες και τα τραγούδια έχουν μαγέψει τα παιδιά. Ήρθε η ώρα, παιδιά, για να βγούμε για διάλειμμα. Και μην ξεχάσετε να πάρετε από ένα πορτοκάλι. Πήρατε όλοι πορτοκάλια! Όλοι όμως! Ακόμα και εσύ, Μαρίνα! Μαρίνα! Έλα ρε Μαρίνα, πάρε και εσύ ένα πορτοκάλι! Τι θα πάρει και ένα πορτοκάλι! Εσύ, Μαρία, θα σας μίλω. Έτσι λέω.